Είναι πολύ ωραίο γενικά να γυρνά στα μέρη και να τα εξερευνείς. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και να φτιάξει στιγμιότυπα και τοπία και πράγματα που κάποιο κόσμο δεν έχει δει ποτέ ή δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να τα δει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό. Αλλά το μόνο ότι πηγαίνει σε μέρη άγνωστα και γνωρίζει το τόπο, γνωρίζει την ιστορία του τόπου αυτού, είναι μεγάλη υπόθεση. Και τα αναδεικνύεις κιόλας, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε πρώτα για μας. Σίγουρα, ναι. Και μετά, αν θέλουμε, το μοιραζόμαστε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σωστά, σωστά. Ναι. Άρα, ξεκινάμε πρώτα από εκεί. Γεμίζεις τη ψυχή σου, το μυαλό σου, τα μάτια σου και μετά το μοιράζεσαι. Και έχει και σημασία όμως πώς το μοιράζεσαι. Βέβαια, ναι. Έτσι. Σίγουρα, ναι. Και είναι εντάξει, από τις πιο μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αλλά μην νομίζεις ότι είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι όπως φαίνεται, να ξέρεις. Έχω φύγει από τη Μακρινίτσα και έχω έρθει μία βόλτα στη Πορταριά, στο χωριό που είναι δίπλα, να δούμε τι γίνεται. Πολυτελή ξενοδοχεία, παραδοσιακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και ταβέρνες, καφέ, μπαρ και καταστήματα με σουβενίρ και είδη λαϊκής τέχνης συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό για όλα τα γούστα. Η Πορταριά είναι παραδοσιακό οικισμό του νομού Μαγνησίας, χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του Πηλίο, βόρεια του Βόλου. Αποτελεί κεφαλοχώρη της περιοχής, καθώς γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στο παρελθόν και σήμερα εξακολουθεί να διατηρεί το πλουτισμό της χάρη κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις. Πολλά τα μαγαζιά εδώ στη Πορταριά, αλλά τα περισσότερα είναι κλειστά και η ώρα είναι μόνο 8. Έχει ανοιχτά μαγαζιά βέβαια, έτσι. Για όλα τα γούστα, έχει σουφλατζί, έχει κρυμπαρί, πίτσες, έχει ταβερνούλες. Αλλά τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά. Δεν πειράζει, κάπου θα βρούμε να πάμε. Βρήκα ένα ωραίο μαγαζί. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια στη Πορταριά είναι αρκετά. Είμαι σίγουρος όμως, όπου και να πάτε, θα περάσετε όμορφα και θα φάτε καλά. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Και άλλο χώρο.
Είμαστε έτοιμοι, ας παραγγείλουμε. Είναι και ο Αλέξανδρος εδώ. Αλέξανδρε, θέλω να μου φέρεις ένα τσιπουράκι. Ευχαριστώ. Και ο τσιπουράκι εδώ. Έχουμε καλωμένο από όλο το τσιπουράκι. Για να φέρω μερικά έτσι χωρίς. Χωρίς. Θέλω μια κοριάκι. Ευχαριστώ. Και από αυτό το ωραίο το λουκάνικο που μου είπες στο ντόπιο. Ευχαριστώ. Πατατούλες. Σύντομα ξεκινάμε. Και έχει και Champions League. Μην το χάσουμε. Έχει ματσάρα άποψη. Η Πορταριά αξίζει όχι μόνο να την περπατήσετε απολαμβάνοντας τις μυρωδιές που αναδίνουν τα πλατάνια, οι γκλάστρες με τα λουλούδια, τα ξύλα που καίγονται στα τζάκια των σπιτιών και φυσικά τα ψητά και τα μαγειριστά από τις γύρω ταβέρνες, αλλά και να κάτσετε εκεί δοκιμάζοντας κάποιο από τα πιλιορίτικα πιάτα όπως το ξεκουστό σπετζοφάι και τα ψητά λουκάνικα της περιοχής, τα οποία μπορείτε να συνοδέψετε με τοπικό τσίπουρο ή κρασί. Έξω πρέπει να είναι γύρω στους 3 βαθμούς, έχει αρκετό κρύο. Για μας δηλαδή, τους νότιους. Η σαλάτα ντρουσερή, το τσιποράκι ντρουσερό, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Είδατε και το κυρίως. Να δοκιμάσουμε πώς είναι το ντόπιο λουκάνικο. Φεύγω από το ωραίο εστιατόριο, το φίλμα τον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και να μην σου πρέπει να μην. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Φεύγω από Πορταριά. Πάμε για ξεκούραση και ύπνο. Τα λέμε αύριο. Bye. Ξεκινάει, παίρνω το πρωινό και φεύγω. Η Πορταριά υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία και ξενώνες, που κάποιες φορές όμως λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης δεν φτάνουν για όλους τους επισκέπτες. Γι' αυτό καλό θα ήταν να κανονίσετε από πριν το θέμα της διαμονής σας εκεί, για πανενδεχόμενο. Αν δεν βρείτε δωμάτιο στην Πορταριά, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τη τύχη σας και στην πανέμορφη Μακρινίτσα. Βρίσκεται από την Πορταριά σε απόσταση 2 χιλιόμετρων και είναι εξίσου πανέμορφη. Έχω μπει στο χωριό, στην Πορταριά, εξίσου ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, είναι δίπλα στη Μακρινίτσα, με μία διαφορά, είναι λίγο πιο βαθό, δηλαδή έχει περισσότερους δρόμους, έχει περισσότερα μαγαζιά και είναι δίπλα. Αρχοντικό χωριό του Πηλίου με τα πλατάνια, τα μονοπάτια και τα τρεχούμενα νερά κερδίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Αν και η Μακρινίτσα χαρακτηρίζεται και όχι άδικα βέβαια ως τον μπαλκόνι του Πηλίου, η Πορταριά δεν έχει σχεδόν τίποτα να ζηλέψει, αφού από διάφορα σημεία του οικισμού της προσφέρει απέραντη θέα στον παγαστικό κόλπο και την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Για την ονομασία της Πορταριάς υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία αναφέρεται στην γεωγραφική της θέση, υπό την έννοια ότι αποτελεί την πόρτα του Πηλίου, αφού είναι το πρώτο χωριό που ανταμώνουμε ανεβαίνοντας από το Βόλο, σε υψόμετρο 650 μέτρα. Δεύτερη και επικρατέστερη σχετίζεται με την Παναγία Πορταρία, έναν ξυλόστιγο ναίσκο του 16ου αιώνα. Κανείς στο Πήλιο δεν προσποιείται ότι η Πορταριά είναι ένας ανεξερεύνητος παράδεισος. Αν όμως βγείτε από το κεντρικό δρόμο και ακολουθήσετε ένα από τα δεκάδες καλτερίμια, θα βρεθείτε σε ένα ορεινό χωριό με αγροτόσπιτα, αυλές με μπουστάνια και κότες που σκαλίζουν ελεύθερα το χώμα. Η αυτονία είναι παντού. Σίκα, αχλάντια, λεμόνια, κάστανα κρέμονται στην κυριολεξία από τα δέντρα στα στενά δρομάκια. Βρίσκεται στα μισά του δρόμου από το Βόλο για το χιονοδρομικό κέντρο και επομένως είναι ο ιδανικός προορισμός για τους λάτρες του σκι που το χειμώνα κατακλείζουν τα ξενοδοχεία της.
Για τους βουλιώτες πάλι, Πορταριά σημαίνει καλό μεσημεριανό φαγητό τις Κυριακές και ζεστός καφές δίπλα στο αναμένο τζάκι. Πορταριά είναι ένα από τα δημοφιλέστερα χωριά του Πηλίου, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Συνδυάζει την ατμόσφαιρα του αυθεντικού πηλιορίτικου οικισμού και την αξεπέραστη θέα στην πόλη του Βόλου και του παγκαστικού. Γεια σου, φιλαράκι. Ναι. Χάλασε το παπούτσι μου. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Γι' αυτό μπορεί να ακούτε ένα ήχο σαν σαγιονάρα. Τρινκ, τρινκ, τρινκ. Από το σκισμένο παπούτσι είναι. Συνεχίζουμε. Η Πορταριά υπήρξε προορισμός διακοπών ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και όπως είναι φυσικό με τέτοια παράδοση στη φιλοξενία, οι ντόπιοι ξέρουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Όπως σας είπα παιδιά, η Πορταριά είναι πιο μεγάλη από την Ακρίνητσα. Έχει δύο πάρκινγκ δίπλα στο κέντρο. Δέντρα και λουλούδια στολίζουν τα λιθόστρωτα, καλδερίμια, τα πέτρινα παραδοσιακά σπίτια και τις πλατείες. Ενώ σε ολόκληρο το χωριό υπάρχουν σπουδαία αρχοντικά, περίτεχνες λιτόχτιστες βρύσες, εκκλησίες και μνημεία. Ιδιαίτερα όμορφες και γραφικές είναι η πλατεία Μελίνας Μερκούρη, που είναι και η κεντρική του χωριού, περιτριγυρισμένη από ταβέρνες και καφέ. Στην κεντρική πλατεία της Πορταριάς βρίσκονται τα ερείπια του Θεοξενία από την περίοδο 1892 έως 1944. Ήταν το πιο πολυτελούς ξενοδοχείο των Βαλκανίων κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες απολάμβαναν εδώ εξαιρετική φιλοξενία, ασυναγκόνιστη κουζίνα και κοκτέιλ πάρτι που άφησαν εποχή. Το 1944 το Θεοξενία βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς. Σήμερα οι τοπικές αρχές έχουν αναλάβει την αναστήλωση του κτηρίου με την ελπίδα να επαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο σύντομα. Με τέτοια παράδοση, δεν είναι τυχαίο ότι η Πορταριά είναι το μόνο χωριό του Πηλίου που διαθέτει δύο μεγάλα τετράστερα ξενοδοχεία. Γενικά στο Πήλιο τα ξενοδοχεία είναι μικρά και στεγάζονται σε παραδοσιακά και συχνά διατηρητέα κτίρια. Καθώς περπατούσα στο χωριό, βρέθηκε μπροστά μου ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί όμως διαφορετικό. Αξίζει να το προσέξουμε και να το δούμε. Φημίζεται για τα αγγλικά του κουταλιού και η Πορταριά είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα μέρη για να αγοράσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Εκτός από φρούτα, οτιδήποτε μεγαλώνει σε δέντρο μετατρέπεται εντός αγγλικό του κουταλιού. Κάστανο, καρύδι, φιστίκι υγιεινής, ακόμα και ελιές. Τελευταία, μάλιστα, τα τοπικά εργαστήρια φτιάχνουν γλυκά του κουταλιού από βιολογικά προϊόντα χωρίς συντηρητικά και προσθήκη ζάχαρης. Γεια σας! Τι κάνετε? Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το West Block. Τι ωραίο κατάστημα είναι αυτό που έχετε? Είναι παραδοσιακό μαγαζί. Είμαστε στην Πορταριά, ναι, του Πηλίου. Τι φτιάχνετε? Τα παιδιά ασχολούνται από τους γονείς, συνεχίζουν οι ίδιοι στο εργαστήριό τους. Το μήλο το πυρίκι είναι το παραδοσιακό μας. Ντόπια προϊόντα. Το μήλο και το κάστανο είναι δύο τοπικές γεύσεις. Μετά υπάρχουν 40 είδη γλυκών. Αυτά εδώ τι είναι που βλέπω τα ωραία τα χρώματα? Πολύ έντονα χρώματα. Είναι τραγανό κεράσι, λεμόνι, σίκο, μανταρίνι, πορτοκάλι, μελιτζανάκι, σίκο. Τέλειο! Α, τι είναι αυτά εδώ? Έχουμε πολύ ωραία και διακοσμητικά. Το μήλο μας το πυρίκι, αγλαντάκι, κερασάκι. Τέλεια! Όπως το κάνουμε και κοκτέιλ σε γλυκάκι, με το λεμόνι λουλουδάκι, τραγανό κεράσι, βαλσάμινο και μηλόξιδο. Τέλεια! Δύο νέα προϊόντα των παιδιών. Ένα κατάστημα όπου μπορεί να βρείτε τα πάντα, γλυκά, μαρμελάδες, τοπικά και προϊόντα. Ωραία! Κυρία Αθηνά, ευχαριστώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ! Γεια σας! Η Πορταριά προσφέρει πολλά στον επισκέπτη. Γαλήνη, κοσμοπολίτικο αέρα, καλό φαγητό, δυνατότητα για αγορές, γρήγορη πρόσβαση στην πόλη του Βόλου και φυσικά το μονοπάτι των Κενταυρών, το μεγαλύτερο δώρο στους επισκέπτες της.
Το μονοπάτι των κενταυρών ξεκινά στην πρώτη ρεματιά που συναντάμε, κινούμενη στο κεντρικό δρόμο Πορταριά Μακρενίτσα. Στην εισοχή της ρεματιάς υπάρχει χώρος αναψυχής και πινακίδα με το όνομα του μονοπατιού. Βρίσκομαι πολύ κοντά στο χωριό Πορταριά. Είμαι στον δρόμο μάλλον μεταξύ Πορταριά και Μακρενίτσα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι, το λεγόμενο μονοπάτι των κεντάβρων. Μου είπαν ότι αξίζει. Πάμε να το δούμε. Στο άκουσμα των λέξεων πήλιο, μονοπάτι και κένταυρη, το μυαλό ταξιδεύει χωρίς να έχετε μπει ακόμα στο όχημά σας. Ο νους φτάνει πριν από το σώμα, μέσα στο κατάφυτο βουνό της Μαγνησίας και πλάττει εικόνες που συνδυάζουν το μύθο με την πραγματικότητα. Η εκκίνηση της διαδρομής γίνεται μέσα από τη μεγάλη πετρόχτιστη αψίδα. Οι ντόπιοι τη λένε καμάρα. Βαντίζουμε σε διαμορφωμένο μονοπάτι μέσα σε ρεματιά που έχει αρκετό νερό και κατά τόπους βάτρες και καταραχτάκια. Το νερό είναι αρκετό μέχρι και το καλοκαίρι και φυσικά αυξάνεται τους χειμερινούς μήνες. Την άνοιξη μπορούμε να συναντήσουμε όμορφα λουλούδια που ερνούνται από το πλούσιο και υγρό έδαφος, αλλά και από τις ακτίνες φωτός που διαπερνούν το φύλλωμα των δέντρων. Μουσική του νερού και η πλούσια παρόχτια βλάστηση από πλατάνια και κλιματίδες υποβάλλουν την εντύπωση ότι οι κένταυροι μας παρακολουθούν. Να κάνουμε και μια στάση, να πάρουμε μια ανάσα. Τώρα, να σας πω και δύο λόγια για το μονοπάτι. Το μονοπάτι είναι περίπου 2 χιλιόμετρα ανάβαση. Τον δίνω βαθμό δυσκολία 1. Εξερτάται ο καθένας σε τι φυσική κατάσταση βρίσκεται. Οπότε προσέχουμε τα τσιπουράκια και με τις μπυρίτσες για να μπορούμε να το ανέβουμε πιο εύκολα. Πάμε, συνεχίζουμε. Το μονοπάτι δημιουργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας ντόπιων προσκόπων, οι οποίοι ανέλαβαν τη χαρτογράφηση του και την ασφαλή διάβασή του. Κατά τις εργασίες της δημιουργίας του, προσθέτηκαν γέφυρες, καθαρίστηκαν περιοχές και τοποθετήθηκαν πέτρινα σκαλοπάτια, τα οποία δίνουν μια επιπρόσθετη νότα στη μυθολογική μυστηριακή ατμόσφαιρα που αποπνέει ούτε σε άλλος η εξοχική κατοικία των θεών του Ολύμπου. Η διαδρομή είναι σχετικά εύκολη και συνιστάται για οικογένειες με παιδιά, αρκεί να υπάρχει καλή επιτήρηση. Καθώς μιλάμε για περιοχή όπου το μονοπάτι διασχίζει ένα ρέμα. Ενώ οι πέτρες σε κάποια σημεία είναι αρκετά αιχμηρές, γι' αυτό πρέπει να αποφυγηθεί η αναρρίχηση τους από παιδιά, διότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Εάν η εποχή μας συνιστά τις αποστάσεις από κάθε είδους επαφές, η μόνη επαφή που επιβάλλεται είναι εκείνη με τη φύση. Η πολυμορφία της φύσης μας βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα, βαθύτερα και ουσιαστικότερα τον εαυτό μας. Το απέραντο πράσινο σε συνδυασμό με γάργαρα κρυστάλλινα νερά δημιουργούν ένα ιδανικό εκστατικό σκηνικό που είναι ικανό να ερημήσει και τον πιο ανήσυχο άνθρωπο. Στο άκουσμα των λέξεων πήλιο, μονοπάτι και κένταυρη, το μυαλό ταξιδεύει χωρίς να έχετε μπει ακόμα στο όχημά σας. Ο νους φτάνει πριν από το σώμα μέσα στο κατάφυτο βουνό της Μαγνησίας και πλάττει εικόνες που συνδυάζουν το μύθο με την πραγματικότητα. Αυτό ήτανε.
ανέβηκα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολο. Στο τέλος έχει ένα νεράκι δροσερό εδώ από τη βρύση. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Συνεχίζει και άλλο. Έχει και άλλα παρακλάδια. Για τους πιο τολμηρούς ανεβαίνετε. Υπάρχει και ένα ρώσικο μοναστήρι πιο πάνω, το οποίο είναι κλειστό. Εξοπλισμός. Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό. Αρκεί να μην βάλετε σπορτεξάκια. Σπορτέξ. Μπορείτε και με σπορτέξ, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Καλύτερα βάλτε ένα πιο σκληρό παπουτσάκι για να ανεβείτε. Άλλη μια ωραία διαδρομή, εφόσον ανέβετε, είναι να κάνετε δεξιά. Μόλις συναντήσετε τη βρύση, να κάνετε δεξιά και μπαίνετε στο χωριό Πορταριά. Κάνετε μια βόλτα και βλέπετε το χωριό από μέσα. Άλλη διαδρομή. Τέλεια. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα. Τα λέμε. Πάμε κάτω. Θέλετε να έρθετε σε στενή επαφή με τη φύση, αλλά δεν έχετε πολύ χρόνο, τότε η ιδανική πρόταση αποτελεί το μονοπάτι των κεντάβρων. Καταράκτες και ηριάκια, περιβαλλόμενα από διάφορα είδη φυτών και πανύψελα πλατάνια, κάνουν την άβρα της δροσιάς μαγευτική. Αποτελεί σημείο αναφοράς των επισκεπτών που ενδιαφέρονται για περιπατητικό τουρισμό. Το μονοπάτι των κεδαυρών αποτελεί μια πραγματική όαση, η οποία ξεδιπλώνεται υπό τους πλούσιους ήχους της φύσης. Μας αποκαλύπτει ένα πανέμορφο τοπίο και μας ταξιδεύει σε πανάρχιος μύθος. Αντράξτε την ευκαιρία και κάντε το δικό σας ταξίδι στον χώρο χρόνο και ανανεωθείτε ψυχήτε και σώματι. Γυρίσαμε! Αυτό ήταν το μονοπάτι των κεντάβρων. Αξίζει. Το συνιστώ. Ανεπιφύλακτα. Δεν είναι τόσο δύσκολο και ο αρχάριος μπορεί να το ανέβει. Φεύγω από την Πορταριά. Ήρθε η ώρα λίγο ξεκούραση. Γιατί το βράδυ έχουμε έξοδο. Best vlog by night. Πού? Για τσιπουράκι στο Βόλο. Πήγαμε.